Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε από τον Υπουργό και φέρνει σήμερα αυτή την πρόταση, που παραβιάζει ακόμα και αυτή την απόφαση αυτής της Επιτροπής που ο ίδιος δημιούργησε για να κρίνει όλους τους έδωσαν το βιογραφικό τους για αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν δεν την εμπιστεύτηκε την Επιτροπή. Ή θεωρεί ότι η Επιτροπή αδίκησε τον κύριο Τσιριβάκη, που τον έκρινε τέταρτο. Ή ότι δέχτηκε άλλες πιέσεις για να ξεπεράσει τους άλλους τρεις και να πάει στον τέταρτο. Γιατί ο τέταρτος θα μπορεί να επιτελέσει το έργο που θέλουν αυτοί που πίεσαν τον κύριο Υπουργό. Και ποιοι είναι άλλοι αυτοί? Είναι προφανώς οι βιομήχανοι. Γιατί εδώ ο κύριος Τσιριβάκης έχει ένα βιογραφικό όπου ήταν προσωπάρχης εταιρείες, οι οποίες κλείσανε, βανάν λουκέτο, οι οποίες μείωσαν το προσωπικό τους και τα έξοδα λειτουργίας. Ξέρω εγώ, η Α για παράδειγμα λέει εδώ ο κύριος Τσιριβάκης, όπως το λέει και στο βιογραφικό του, ότι γι' αυτό είναι, πώς το λένε, τιμή, είναι περγαμηνή, προσόν, ότι δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους στην τράπεζα την Alpha Bank κατά 20 εκατομμύρια και μείωση των εργαζομένων από 1.680 σε 800. Άρα λοιπόν είναι όντως περγαμηνές για τον ΣΕΒ αυτή η πορεία του εδώ στην σε άλλη εταιρεία η οποία ήδη έχει βάλει λουκέτο και εκεί ήταν προσωπάρχης επίσης ο κύριος Τσιριβάκης. Κύριοι επιθεώρησης εργασίας, επειδή εγώ 40 χρόνια δούλευα στον ειδικό τομέα και έτυχε από την θέση μου εκεί στην εργασία και να ασχοληθώ με τα συνδικάτα και να έρθω σε σύγκρουση και με τους προσωπάρχες αλλά και με τις επιθεωρήσεις εργασίας. Οι προσωπάρχες λοιπόν είναι αυτοί που δημιούργησαν αυτό το πέλαγος των εργασιακών σχέσεων. Γι' αυτό που έγραψε βιβλίο ο κύριος Τσιριβάκης. Δεν το ξέρω το βιβλίο βέβαια. Αλλά αυτή τη ζούγκλα, την εργασιακή ζούγκλα, πρώτα και κύρια συνέβαλαν οι διαχειριστές του ανθρώπινου δυναμικού, οι προσωπάρχες, οι οποίοι υλοποιώντας εντολές των ιδιοκτητών των επιχειρηματικών ομίλων, κύρια στόχευαν στη μείωση του λεγόμενου κόστους εργασίας με απολύσεις, με παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, με απλήρωτη εργασία, με διευθετήσεις του χρόνου εργασίας, με όλα αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι συνολικά ένα πέλαγος προβλημάτων όντως και μεγάλη συμβολή έχουν οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, όπως λέγονται τώρα, οι προσωπάρχες που λεγόταν και τους ξέρει ακόμα σήμερα ο εργαζόμενος με αυτό το όνομά τους. Στις επιθεωρήσεις εργασίας λοιπόν οι προσωπάρχες ερχόταν και με χίλιους τρόπους προσπαθούσαν στην ημερή που κάναμε για να βρούμε λύσεις σε προβλήματα, με χίλιους τρόπους προσπαθούσαν με εκβιασμούς στους επιθεωρητές εργασίας να περάσουν τα δικά τους, ότι αυτό που κάνουν είναι σύνομο και ότι ο επιθεωρητής εργασίας ξεπερνά τα όρια, τους λέγανε. Και θα δείτε τι θα γίνει. Τους εκβιάζανε κιόλας. Επιθεωρητές οι οποίοι ήταν μισθωτοί του δημοσίου, που ήταν πιο κοντά στους εργαζόμενους και στη ζωή τους που ζούσανε και όντως ξεπερνούσαν και τον εαυτό τους για να μπορέσουν να στηρίξουν τον εργαζόμενο και να λύσουν τα προβλήματα που υπήρχαν στους χώρους δουλειάς. Σήμερα λοιπόν εδώ, με τον νόμο αυτόν που ψήφισε η Βουλή, το λεγόμενο νόμο Χατζηδάκη στο 4808, αλλάζει εντελώς η επιθεώρηση εργασίας και γίνεται ένα παραμάγαζο του ΣΕΒ με διοικητή του που όπως φαίνεται είναι επιλογή του, γι' αυτό και ο Υπουργός εκτίθεται, ξεπέρασε αυτά τα που πρότεινε η Επιτροπή και πάει και φέρνει εδώ μία πρόταση
η οποία είναι αυτή που του έχει επιβληθεί από τους εργοδότες που θέλουν το επόμενο διάστημα να υλοποιήσουν όλο το αντεργατικό πλαίσιο και όχι μόνο. Η επιθεώρηση εργασίας είναι ανάγκη να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί. Είναι ανάγκη να προσληφθεί προσωπικό. Έχει μεγάλη πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση και ποτέ δεν μπορεί να την αποφύγει με το να κάνει το ΣΕΠ ανεξάρτητη αρχή. Είναι δική της η πολιτική ευθύνη το ότι σήμερα στους χώρους δουλειάς γίνεται κόλαση. Έχουμε εργασιακό μεσαίωνα. Είναι αποκλειστικά ευθύνη της κυβέρνησης, της σημερινής, όπως και της θεσινής, όπως θα είναι και της αυριανής, εάν εδώ αυτό το σώμα δεν λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, όχι σαν παραμάγαζο του ΣΕΒ, αλλά σαν μια υπηρεσία που θα ελέγχεται, που θα έχει την ευθύνη η κυβέρνηση, αν σωστά λειτουργεί, υπέρ των εργαζομένων και της λειτουργίας και της εφαρμογής των ελάχιστων που προβλέπονται για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους εργαζόμενοι. Και είναι δυνατόν να ελεγχθούν 300.000 επιχειρήσεις με τόσο προσωπικό που δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθούν όσα χρόνια κι αν γίνεται ο έλεγχος, δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Αλλά δεν θέλουμε τον έλεγχο. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Η κυβέρνηση δεν θέλει τον έλεγχο, θέλει ανεξέλεγκτα να λειτουργεί η αγορά και ό,τι αυτή υλοποιεί να έρχεται μετά και να τον νομοθετεί η κυβέρνηση, όπως έκανε ο κ. Χατζηδάκης εδώ με τον νόμο του, όπου εφάρμοσε το δεκάωρο, κατάργησε τις υπερορίες, τις υπεργασίες, τις υπερορίες, μείωσε την αμοιβή τους και όλα αυτά που πέρασε το προηγούμενο διάστημα. Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε κατά στην πρόταση που φέρνει ο κ. Χατζηδάκης εδώ σήμερα, η οποία είναι αντίθετη και με αυτή που πρότεινε η Επιτροπή και βέβαια θα ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς κατά, γιατί είναι ένα όργανο που δεν υπηρετεί αυτό που υπηρετούσε ο ΣΕΒΕ μέχρι τώρα, την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, αυτών που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις και από την εργατική νομοθεσία συνολικά.